Φίλοι μου, γεια σας, είμαι ο Κώστας και σας καλωσορίζω για μία ακόμα φορά στο κανάλι μου. Είμαστε εδώ μέσα σε ένα μπάνιο και έχει χαλάσει το φλωτέρ από το καζανάκι. Εδώ βλέπουμε το μηχανισμό του φλωτέρ, ο οποίος έχει χαλάσει. Αν ανοίξουμε το διακόπτη από το νερό και σηκώσουμε, συνηθίζει να ρίχνει. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να κλείσουμε την παροχή του νερού από εδώ και με ένα κλειδί θα ξεβιδώσουμε το σπιραλάκι από εδώ, από το πλάι. Αν φέρουμε το σπιράλ, να πούμε ότι το καζανάκι είναι από πορσελάνη, αλλά και πλαστικό να είναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι η ίδια ακριβώς φιλοσοφία. Εδώ ο υδραυλικός έχει βάλει μια συστολή, οπότε θα την αφαιρέσουμε και αυτή. Και έχουμε αφαιρέσει το παλιό μας φλωτέρ. 3/8 είναι η διάμετρος του. Το σπιράλ αυτό είναι πάντα μισή σύντζας. Γι' αυτό και ο υδραυλικός είχε βάλει μία συστολή-διαστολή, ένα προσαρμογέα, ο οποίος βιδώνει εδώ και μπορεί να σφίξει το σπιράλ. Για να έχουμε ένα κοινής χρήσης σπιράλ, να μην ψάχνουμε κάποιο εξειδικευμένο. Αυτό πάει στα σκουπίδια. Την συστολή για στολή θα την κρατήσουμε, μπορεί να μας χρειαστεί. Και εδώ έχουμε το καινούριο μας φλωτέρ, το οποίο θα το ανοίξουμε. Και βλέπουμε ότι το σπήρωμά του είναι μισή σύντζας, οπότε δεν χρειαζόμαστε τη διαστολή. Θα βιδωθεί κατευθείαν το σπιράλ εδώ. Και το άλλο που βλέπουμε είναι ότι εδώ μπαίνει η φούσκα, βιδώνει και έχουμε και ένα κονδύο εδώ πέρα το οποίο μας ρυθμίζει το ύψος του νερού. Βλέπουμε την κίνηση, είναι αυτή εδώ πέρα, τόσο λίγο. Αν θέλουμε λιγότερο νερό, το κατεβάζουμε αυτό προς τα κάτω. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να το μακρύνουμε και να το κοντίνουμε σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Οπότε αν θέλουμε πολύ νερό, το ανεβάζουμε προς τα πάνω. Προσέχοντας βέβαια μην περάσει το νερό κάποια τρύπα από το καζανάκι στήριξης ή εκεί που βιδώνουμε το φλωτέρ και έχουμε υπερχείληση. Και κοιτάζουμε εδώ αυτό το κομμάτι που μπαίνει μέσα να μην εμποδίζει την κίνηση από το μηχανισμό. Ωραία. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε, εδώ είναι η φούσκα μας, θα τη βιδώσουμε. Είδατε, είναι πάρα πολύ απλό. Τελείωσε, έσφιξε. Εδώ μπορούμε να την γυρίζουμε όπως θέλουμε. Και πάμε τώρα να το τοποθετήσουμε. Βλέπουμε εδώ το μηχανισμό που διώχνει το νερό προς τη λεκάνη. Και πρέπει να βάλουμε τη φούσκα μας σε τέτοιο σημείο που να μην έχει περιθώριο να πιαστεί κάπου. Εδώ έχουμε και ένα μεταλλικό λαστιχάκι, μια φλατζούλα, το οποίο θα το βάλουμε από εδώ. Και θα μπει εδώ μέσα έτσι. Εδώ. Θα δούμε τώρα πού θα μπει, αφού το σφίξουμε λίγο. Να δούμε πού θα το τοποθετήσουμε σε τελική φάση, για να μην εμποδίζεται ο μηχανισμός. Πάμε μας ενδιαφέρει να κάνει μια κίνηση προς τα πάνω, ελεύθερη. Και εδώ που είναι πάλι, αυτό πάει μέχρι εδώ κάτω, κατεβαίνει μέχρι εδώ και σηκώνεται πάνω. Πρέπει να προσέξουμε και το πάνω να μην βγαίνει έξω από το τέτοιο, γιατί μετά δεν θα κλείνει. Οπότε προτιμότερο είναι στο ανώτατο σημείο να πάει μέχρι εδώ. Θα έχουμε και ένα περιθώριο άνωσης. Το σφίξουμε, θα το βάλουμε μπροστά και θα το δούμε. Εδώ
χρειαζόμαστε κάπως το σφίξιμο και θα κάνουμε και ένα κλικ με το κλειδί, όχι πολύ. Ωραία. Τα σπιράλ αυτά έρχονται με δικό τους λαστιχάκι και έτσι δεν χρειάζεται να έχουμε περισσότερη στεγάνωση. Αρχή βέβαια να μην τα πολυσφίγουμε για να τα ταλαιπωρούμε. Το βιδόμενο μου και αυτό, συνήθως ένα απλό σφίξιμο με το χέρι όπου πάει και με το κλειδί, τόσο, φτάνει. Τώρα ανοίγουμε την παροχή μας και αρχίζει και γεμίζει. Θα ετοιμάζουμε λίγο που θα κλείσει. Κλείνει εδώ. Μπορούμε να το πάμε ακόμα λίγο παραπάνω αν θέλουμε περισσότερο νερό στο καζανάκι. Το χαλαρώνουμε. Το ανεβάσουμε λίγο εκεί και θα το δούμε. Νομίζω το ανέβασα πάρα πολύ. Οπότε μέχρι εδώ καλά είναι. Δεν πειράζει που είναι λίγο λοξά. Αυτό το νερό θα σηκωθεί πάνω και θα κλείσει. Άτο. Και αν βάλουμε και το κλειδί εδώ για να το βλέπουμε, δεν πρέπει να κουμπίσει το κλειδί. Είναι ακριβώς. Θα τα αφήσουμε, θα ανοίξουμε καλά. Γεμίζει αυτό, αν πατήσουμε ένα βραβείο άσπρα, είναι ο μηχανισμός που αδειάζει. Να δούμε τη στάμη που πάει το νερό, γιατί έχει, όταν αυτό πολύ γεμίζει, αρχίζει μετά και τρέχει μέσα. Για να μην υπερχειλήσει, να τρέχει προς τα έξω. Οπότε βλέπουμε τώρα από εδώ αρχίζει και τρέχει, ξεφυλίζει. Αρχίζει και τρέχει μέσα. Άρα εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το κατεβάσουμε κι άλλο κάτω. Εκεί. Να το ρίξουμε λίγο. Εδώ όμως δεν ανοίγει καθόλου. Ωραία, να δούμε αυτό που το βάλαμε τώρα. Όπως βλέπουμε έχουμε ένα πρόβλημα. Αλλά και αυτό έχει τη λύση του, γιατί μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα εδώ, να το γυρίσουμε, ούτως ώστε να του δώσουμε και άλλη καμπή πέρα από το φλοτέρ. Και τώρα θα το βάλουμε μέσα κανονικά. Εδώ. Που ανοίγει, εδώ ανοίγει. Θα το σφίξουμε. Είναι τώρα μία θέμα ρύθμισης. Μπορούμε να κάνουμε και μία δεύτερη γραμμούλα εδώ, έτσι. Και άλλη μία από εδώ. Να το. Εδώ να κλείνει. Ανοίγουμε, θα βλέπουμε αν τρέχει, δεν τρέχει. Και τώρα περιμένουμε πάλι να γεμίσει.
Βλέπουμε την κίνηση, τώρα σηκώνεται προς τα πάνω σιγά σιγά. Και πάει πάλι να ξεκινήσει. Δεν θα το αφήσουμε όμως. Από εδώ τώρα που ξέρουμε που σταματάει, το χαλαρώνουμε, το κάνουμε ένα κλικ κάτω. Εδώ έτσι. Και θα το σφίξουμε πάλι τη βίδα. Εδώ. Έτσι με ένα-δύο αδειάσματα, εμπειρικά, δεν είμαστε υδραυλικοί, αλλά είναι μια πολύ απλή δουλειά, την οποία μπορούμε να την κάνουμε και μόνοι μας. Αυτό ήταν. Γέμισε το καζανάκι. Πατάμε λίγο. Αδειάζει. Ξαναγεμίζει. Το έχουμε ανοίξει πλήρως. Το πατάμε και εμείς λίγο να δούμε ότι δουλεύει κανονικά. Και αυτό ήταν. Τοποθετούμε και το καπάκι. Έτσι, σωστά, όμορφα. Αυτό ήταν, μέσα σε 10 λεπτά περίπου αλλάξαμε το φλωτέρ από το καζανάκι μας και έχουμε τώρα ένα καινούριο φλωτέρ χωρίς διαρροές και σπαθάλι νερού. Όπως σας έδειξα εμπειρικά, μπορούμε να το ρυθμίσουμε μόνοι μας που θα σταματάει το νερό για να μην ξεχυλίζει, να μπαίνει μέσα στο αποχετευτικό σύστημα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Ό,τι απορία έχετε μπορείτε να τη γράψετε κάτω στα σχόλια. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας!